στην αρχή της συνεδρίας, της προχθεσινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε ότι σύσσωμη η μείζον μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε ένα θέμα με τους ΑΜΕΑ. Παράλληλα, είδαμε να παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ άλλες φορές δεν συνήθιζαν, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΑΜΕΑ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας. Την ώρα που μιλούσε ο Δήμαρχος για να απαντήσει σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, είδαμε τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ να ορίεται, να φωνάζει, να μιλάει μάλιστα με αχρηπέστατες εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα είδατε και εσείς που παρίσταστε στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ντροπή σας κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα αντιπαρέχουμε. Εγώ και βέβαια εξήλθε τις αιθούσεις. Τα αντιπαρέχουμε. Αν νομίζουν ότι είναι πρόεδροι σε συλλόγους ότι με το να φωνάζουν για να διεκδικήσουν, αν έχουν δίκιο, θα το πετύχουν, είναι γελασμένοι. Η Δημοτική Αρχή είναι αυτή, είναι που συνδιαλέγεται με τους πάντες, είναι που αποφασίζει για τους πάντες. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες κάθε συλλόγου, κάθε προέδρου, κάθε ομάδας πολιτών και ανάλογα πράττουμε. Επί της ουσίας τώρα, για να μιλήσουμε και για τους ΑΜΕΑ, γιατί βλέπω πολύ έχει διωκωθεί από συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν ξέρω αν πρόθεσή τους είναι να φαίνονται στην πόλη ότι επιτελούν ένα έργο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μας παρουσίασαν ένα έγγραφο για το τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο, ακούστε τεράστιο, τις συμπολίτες, το τεράστιο δεν το καταλαβαίνω, με βαρύγδουπες εκφράσεις, το τεράστιο πρόβλημα προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, για να ακούσουν και οι συμπολίτες και να ακούσουν και η ευπαθής ομάδα των ΑΜΕΑ. Ακούστε κύριε. 1 πρώτου 2007 που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή δεν υπήρχε καμία ράμπα ΑΜΕΑ. Καμία. Οι ράμπες αυτές έγιναν, οι θέσεις στα ΑΜΕΑ έγιναν επί Δημαρχίας Πνευματικού 2008-2009, αν θυμάμαι καλά, με πρόταση του τότε του αείμνηστου Προέδρου, του Σοκράτη του Μαυροκορίδη. Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν υπήρχαν πριν αυτή η Δημοτική Αρχή. Και μάλιστα έχουμε υπερβάλει πολλές φορές. Έχουμε υπερβάλει. Ένα. Δύο. Για να τελειώνουμε το θέμα των χώρων στάθμισης. Έγιναν κάποιοι συμπολίτες πάνε και καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις που έχουμε βάλει τις πινακίδες ότι απαγορεύεται η στάθμιση και η στάθμιση διότι είναι συγκεκριμένες και από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος όταν είχε τη Δημοτική Αστυνομία, θα δείτε κάτι 200 που έχει επιβάλει πρόστιμα και τα οποία βέβαια υπάρχουν στους βεβαιωτικούς καταλόγους. Είναι στους πολίτες, αυτούς που έχουν παραβεί τον κανονισμό και την συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σήμερα ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει Δημοτική Αστυνομία και είναι αρμοδιότητα της τροχέας ή της αστυνομίας Κορίνθου να επιβλέπει και να ενεργεί αναλόγως. Και θεωρώ ότι κάνουν ή δεν κάνουν τη δουλειά τους, είτε μόνοι τους, είτε με καταγγελίες. Κάποιος βέβαια, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως μα λέει η αστυνομία, εκ μέρους των ευπαθών ομάδων, γυρίζει την πόλη και λέει ποιος έχει καταλάβει και γιατί. Αυτά, αν είναι δουλειά, θεωρούν του Δήμου ή του Συλλόγου, είναι γελασμένοι. Καθένας έχει διακριτές αρμοδιότητες. Ένας να νομοθετεί, άλλος να θεσπίζει, άλλος να υλοποιεί, άλλος να ελέγχει. Πάμε παραπέρα. Μας λένε, έχουμε δαπανίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε όλους τους τα πεζοδρόμια που φτιάξαμε, είτε είναι η Εθνικής Αντίστασης, είτε είναι η Κολοκοτρώνη, είτε είναι η Περιάνδρου. Δείτε μέσα στην πόλη, έχουμε βάλει τις νέες πλάκες που έχουν συγκεκριμένη όντευση για τους τυφλούς. Δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτό. Πάμε άλλη περίπτωση το τι έχει κάνει ο Δήμος για τις ευπαθείς ομάδες. Είτε είναι ΑΜΕΑ και επειδή μιλάμε τώρα για τους ΑΜΕΑ θα πω για τους ΑΜΕΑ. Δήμος Κορινθίων από τους πρώτους στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει ο πρώτος στην νομό Κορινθίας είναι που μείωσε κατά 50% τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ας ψάξει αλλού λοιπόν ο πρόεδρος και η διοικούσα ομάδα αν θέλει να κάνει αντιπολίτευση στο Δήμο Κορινθίων.
δεν μας αγγίζουν αυτά. Ούτε με τον τρόπο αυτών που ήλθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φωνασκούν κατά παράβαση του κανονισμού να λάβουν το λόγο. Ό,τι είναι θα το κάνουν εγγράφως, θα απαντηθούν από τις υπηρεσίες. Αν δεν τους ικανοποιεί, μπορούν να προσφύγουν και στα δικαστήρια. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Πάντως, αυτά που αναφέρονται μέσα είναι παντελώς αναλυθή. Ούτε τεράστιο πρόβλημα υπάρχει, ούτε αρμόδιος είναι ο Δήμος να επιβλέπει τους χώρους στάθμευσης όπου έχουν καθοριστεί ως αμαία, ούτε είναι αρμόδιος ο Δήμος να επιδίδει κλήσεις στους παρανομούντες συμπολίτες. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.